κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, την ώρα που κάνουμε αυτό το αφιέρωμα έχει γίνει ήδη γνωστό πως αυτός ο σπουδαίος ελληνικής καταγωγής έφυγε από αυτόν τον κόσμο σε ηλικία 85 ετών. Ο Νικ Γκραβενίτης, ή αν θέλετε Νικ Γκραβενάιτης, αν μιλάμε για την προφορά, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτά, γιατί μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι ότι ο συγκεκριμένος υπήρξε, αλλά και θα παραμείνει, ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στο χώρο των λευκών blues και όχι μόνο. «Είμαι Έλληνας», έλεγε κάποιες φορές, και το εννοούσε, γιατί η καταγωγή του ήταν από την Αρκαδία, στην Πελοπόννησο. Αλλά βέβαια, ο ίδιος γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1938, πού αλλού, στο Σικάγο, όπως λέει και το τραγούδι του. Και μεγάλωσε στη νότια πλευρά αυτής της πόλης σε μια εποχή περίεργη που όμως τον βοήθησε να μάθει τα blues από πολλούς μεγάλους εκείνης περίοδου, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, Otis Rush. Στις παρέες του ήταν ο Paul Butterfield και ο Mike Bloomfield που οδήγησαν στη δημιουργία του λευκού blues group The Paul Butterfield Blues Band. Εκεί έγραψε το κλασικό Born in Chicago αλλά και το East West, γι' αυτό το συγκρότημα. Το 1965 ο Νικ μετακόμισε στη Δυτική Ακτή, όπου γρήγορα εντάσσεται στη μουσική σκηνή της Καλιφόρνια, ερμηνεύοντας, γράφοντας, αναλαμβάνοντας την παραγωγή σε πολλά από εκείνα τα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από δημοφιλή γκρουπ της εποχής. Το 1967 ο Νικ και ο Bloomfield ενώθηκαν με τον κιμπορντίστα Barry Goldberg και τον drummer Buddy Miles στους Electric Flag, ένα από τα πρώτα γκρουπ που ενσωμάτωσαν τα κόρνα στον ήχο των blues. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα πρωτόλιο κράμα μεταξύ rock, folk και blues που πρώτοι εκείνοι επεσήμαναν στο ευρύ κοινό, στο ευρύτερο κοινό, καθώς το 1967 ήταν μια χρονιά ορόσημο ευρύτερα για την μουσική σκηνή στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Καθόλου άσχημα λοιπόν για κάποιον που όταν πέθανε ο πατέρας του ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση, πήγε στο στρατό και λίγο αργότερα στο πανεπιστήμιο συναντήθηκε με τον Πολ και τον Μάικ, με αυτή την εξέλιξη στα blues και στο ξεκίνημα του να παίζει κιθάρα. Σαν τραγουδιστής όμως ήταν που άφησε εποχή, άφησε αυτή την ενέργεια επισκηνής στο ξεκίνημα τουλάχιστον και φυσικά αργότερα με τον τρόπο που τον είδαμε επισκηνής. Ο Νικ είχε ένα μεγάλο πάθος για τη μουσική αλλά και για τη συγκεκριμένη περιοχή που αποτελούσε σταυροδρόμι μεταξύ των λευκών και των μαύρων εκείνα τα χρόνια. Εμφανίστηκε με τους Electric Flag στο Monterey Pop Festival το 1967. Είναι μια χρονιά, είπαμε, σημαδιακή για τον Νικ, γιατί γράφει και τη μουσική για το The Trip. Συναντά και δισκογραφικά και επισκηνή στον John Cipollina, έναν άλλο σπουδαίο εκείνα τα χρόνια αλλά και αργότερα, εκ των δημιουργών των Quicksilver Messenger Service, τον οποίον την παραγωγή στο πρώτο άλμπουμ είχε κάνει ο Νικ Γκραβενίτης. Ένα από τα συγκροτήματα της Δυτικής Ακτής που έκανε την παραγωγή είναι φίλοι πια με τον Τζον Τσιπολίνα. Οι δυο τους σχηματίζουν τον Γκραβενίτης Τσιπολίνα Band που περιέδωσε εκτενώς στην Ευρώπη, οδήγησε σε ένα άλμπουμ, το Monkey Medicine, που κυκλοφόρησε το 1982, και σε ένα ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια αργότερα σε μια συναυλία στο Ντόρμουντ της Γερμανίας. Υπάρχουν και πολλά bootlegs και πολλές εμφανίσεις εδώ στο YouTube, μπορεί να δει κανείς από αυτά τα σχήματα και από αυτούς τους μουσικούς. Σήμερα σε αυτό το αφιέρωμα δεν θα διεκδικήσουμε την πληρότητα, πώς θα μπορούσαμε άλλωστε για ένα μουσικό με τέτοια τεράστια απήχηση αλλά και τεράστιο έργο όπως είναι ο Νικ Γκραβενίτης. Υπάρχει βεβαίως και αυτή η ηχογράφηση επί ελληνικού εδάφους στο Rodon Club, στην αρχή κιόλας, στο ξεκίνημα του Rodon Club, που δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο Θοδωρής Μανίκας, ο γνωστός δημοσιογράφος, παραγωγός και άνθρωπος με μεγάλη αγάπη για το συγκεκριμένο είδος και για το συγκεκριμένο είδος, για να ακριβολογώ, στον οποίο κάποια στιγμή θα ανατρέξουμε περισσότερο, που έτρεχε ουσιαστικά το Ρόδον τα δύο πρώτα χρόνια του, από το 1987 που ξεκίνησε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εμφάνιση Γκραβενίτη και Σιπολίνα μαζί με τον Ντακ Κίλμερ στο μπάσο και στα φωνητικά και τον Ντόνι Τζόνσον στα ντραμς, από το ρεβεγιόν εκείνο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, του 1987, που κυκλοφόρησε σε άλμπουμ, σε βινίλιο αργότερα,
το 1991 και έχει μια συραφή από την εμφάνισή τους επί ελληνικού εδάφους, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 80 δηλαδή, ο Νίκ είχε αρχίσει να αποχαιρετά διάφορους φίλους, όπως τον Paul Butterfield. Στις 4 Μαΐου του 1987 έφυγε από τον κόσμο, ήταν 44 χρονών, αλλά και ο Bloomfield και ο μάνατζερ του, ο Albert Grossman, έφυγε και αυτό το 86 από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 59 ετών. Λίγο αργότερα από αυτή την εμφάνιση, 2 χρόνια μετά, αν θυμάμαι καλά, έφυγε από τον κόσμο και ο John Cipollina. Ο Nick, με τους θανάτους αυτών των φίλων, αυτών των συμπολεμιστών θα έλεγα, συνέχιζε, δεν ήταν πια ο ίδιος, αλλά η φωνή του εξακολουθούσε να συγκινεί, η φωνή του και η παρουσία του εξακολουθούσε να αποτελεί σήμα κατά τεθέν μιας γενιάς που σιγά σιγά αποχωρούσε. Αλλά ας πάμε ξανά πίσω στα αρχικά. Είναι αναρρύθμιτες οι συνεργασίες που έκανε ο Νίκ Γραβενίτης μέσα στα χρόνια, είτε επί σκηνής, είτε δισκογραφικά, κυρίως επί σκηνής σε διάφορα τζαμ που εμφανίστηκε, και είναι γνωστή βέβαια η μεγάλη του αγάπη για τη Τζάνι Τζόπλιν. Εντάχθηκε στους Big Brother and the Holding Company, ήταν προσωπικός στενός φίλος της Τζάνις, συνταράχθηκε από την απώλειά της και στο πέρασμα των χρόνων βέβαια αυτής της σύντομης πορείας και συνάντησής τους είχε και τραγουδιστική συνεργασία. Η αγάπη του για την Τζάνι Τζόπλιν ήταν έμπρακτη λοιπόν, τη βοήθησε να δημιουργήσει εν συνεχεία το νέο συγκρότημα, τους Cosmic Blues Band, και η απώλειά της, όπως έλεγα και νωρίτερα, ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για τον Νίκ. Νίκ Γραβενίτης λοιπόν, ένας μουσικός θρύλος ελληνικής καταγωγής, ένας ιδιαίτερος τύπος εκεί στα blues που άφησε τη δική του προσωπική σφραγίδα στο συγκεκριμένο είδος. Buried Alive in the Blues, όπως λέει και το επόμενο, ένα φοβερό jam του 1970 μαζί με τον Paul Butterfield και τον John Cipollina για τον Νίκ Γραβενίτη. Thank you.
at your house. All caught up in a landslide. Bad luck pressing in from all sides. Oh, yeah. Got bucked off of my easy ride. Till I'm in the blue. Sunday morning, everybody's in bed. I'm on the streets talking out of my head. Oh, yeah. This dumb brick wall ain't heard a word that I said. Better life in the blue. I'm better life. I'm better alive.
life is a weird condition. Better life is a weird condition. Better life is a weird condition. You know it's hard to be better alive. Nobody knows. Nobody knows about your blues, no. Nobody cares about your blues, no. Nobody seems to care about your blues, no. You're buried alive. Your life don't mean nothing. Buried alive. When you're buried alive, your life don't mean nothing. When you're buried alive, and nobody cares. Και μπορεί, φίλες και φίλοι, ο Νίκ Γραβενίτης να μην έτυχε διασημότητας ανάλογης που έτυχαν διάφοροι άλλοι στο πέρασμα των χρόνων. Μπορεί να μην γέμισε βραβεία, Grammy
και όλα αυτά τα σχετικά, ήταν όμως και θα παραμείνει στους κύκλους των μουσικών και όχι μόνο εκείνης της περιοχής της μουσικής, ένας πολύ επιδραστικός καλλιτέχνης, ένας καλλιτέχνης που βίωσε τα blues και τα μετασχημάτισε σε ενέργεια, σε δημιουργία, σε μια συνέχεια και καλώς τοποθετείται και θα υπάρχει στο πέρασμα των χρόνων, στο δίνε και θα έλεγα ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες στο συγκεκριμένο είδος. Τώρα με το διαδίκτυο μάλιστα είναι πολύ εύκολο να ψάξετε, να βρείτε ηχογραφήσεις, όλα τα ιστορικά, βιογραφικά στοιχεία των καλλιτεχνών που παρουσιάζουμε και εμείς εδώ στα αφιερώματα. Η αλήθεια είναι ότι στις 18 Σεπτεμβρίου του 2024 έφυγε ένας από τους σπουδαίους που είχε και ελληνική καταγωγή, αλλά και να μην είχε θα παρέμενε σπουδαίος. Η συγκυρία όμως το έφερε να ανήκει και αυτός σε εκείνη την παλιά παροιμία του «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις». Να είστε καλά. Κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, ψάξτε και τα άλλα. Συνεχίζετε.